Καταρχάς, σας καλωσορίζουμε και ευχαριστούμε που ήρθατε στη συνέντευξη τύπου. Θα τοποθετηθεί ο Βασίλης Φιλίππου, γραμματέας της τομεακής οργάνωσης της ΙΚΝΕ. Λοιπόν, η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδος προχωράει στο 10ο συνέδριό της, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 15 έως τις 17 Φλεβάρι. Για την ΙΚΝΕ, το συνέδριό της αποτελεί μια κορυφαία διαδικασία. Από τη μέρα άλλωστε που δημοσιεύθηκαν και οι θέσεις του συνεδρίου μας μέσα από τον οδηγητή τον Οκτώβρη, η οργάνωσή μας έδωσε και δίνει μάχη να διαδοθούν, να φτάσουν αυτές τις θέσεις σε δεκάδες χιλιάδες νέους. Μια μάχη που θεωρούμε ότι είχε και μεγάλη επιτυχία και εδώ στο νησί, μιας και φτάσαμε σε περισσότερους νέους. Όλη αυτή η διαδικασία της συζήτησης, της διεξαγωγής του συνεδρίου, είναι από μόνη της μια μεγάλη απόδειξη για το τι οργάνωση είναι η ΙΚΝΕ και πώς λειτουργεί. Το συνέδριο της ΙΚΝΕ δεν έχει και δεν θα μπορούσε να έχει σχέση με τα συνέδρια άλλων οργανώσεων νεολαίας, αστικών και οπορτουνιστικών κομμάτων. Τα συνέδρια αυτών των οργανώσεων νεολαίας είναι πέρα των άλλων μια μάχη για την καρέκλα, κοκορομαχία για προσωπική προβολή, για την ικανοποίηση των εκάστοτε προσωπικών του συμφερόντων. Αυτά τα στοιχεία είναι ξένα για την οργάνωσή μας, για τις αρχές λειτουργίας και δράσης μας. Ο δικός μας σκοπός ύπαρξης και δράσης είναι ολότερα διαφορετικός. Στην ΚΝΕ δρούμε ως ομοειδεάτες εθελοντές για να ανατρέψουμε αυτό το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα, για να δενόμαστε και να χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με την νεολαία των εργατικών λαϊκών στρωμάτων. Μέσα στην οργάνωση της πάλης και από τις γραμμές της ΚΝΕ αποκτάμε και αναπτύσσουμε τα χαρακτηριστικά του επαναστάτη κομμουνιστή, την αγάπη για τη γνώση και τη μελέτη, την τόλμη να μπαίνουμε μπροστά στην οργάνωση της πάλης, την αισιοδοξία που προέρχεται από τον όμορφο και δίκαιο σκοπό για τον οποίο παλεύουμε. Την ετοιμότητα να ανταποκριθούμε ως πρωτοπόρα οργάνωσης νεολαίας του ΚΚΕ στις απότομες σκαμπές και εξελίξεις. Άλλωστε και οι ίδιες οι εξελίξεις φωνάζουν ότι είναι η ώρα τώρα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά που χρειάζεται γερή Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδος. Χρειάζεται να απευθυνθούμε και να πείσουμε ακόμα περισσότερους νέες και νέους. Γιατί οι μαθητές έχουν μπροστά τους την πάλη ενάντια στο νομοσχέδιο Γαβρόγλου που φέρνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για το Λύκειο, που μετατρέπει το σχολείο ουσιαστικά σε ακόμα χειρότερο και ψυχοφθόρο εξεταστικό κέντρο, κόντρα στις ανάγκες των μαθητών, των γονιών τους και των εκπαιδευτικών. Γιατί οι φοιτητές καθημερινά έρχονται αντιμέτωποι με νέα και παλιά προβλήματα από την κυβερνητική πολιτική, γιατί σε όποια φάση της φοίτησής τους και αν βρίσκονται, όλοι μοιράζονται την ίδια αγωνία για το πότε και με ποιους όρους θα βρούνε δουλειά στο αντικείμενο για το οποίο σπουδάζουν. Γιατί οι νέοι της κατάρτισης και της μαθητείας βλέπουν το μέλλον τους να είναι μια διαρκής μαθητεία, δηλαδή εργασιακή περιπλάνηση, δουλειά με τσακισμένους μισθούς και δικαιώματα, γνώση με το σταγονόμετρο και διαρκής υποβάθμιση των σχολών τους. Γιατί οι νέοι και οι νέες εργαζόμενοι ζουν την πραγματικότητα που θέλει να κρύψει κάτω το χαλί η κυβέρνηση. Την πραγματικότητα του part-time, των ανύπαρκτων συμβάσεων, των ακαθόριστων ωραρίων, του ξεσαλώματος της εργοδοσίας σε κάθε χώρο δουλειάς. Γιατί η νεολαία δεν ανέχεται να μετατρέπεται η χώρα μας σε στρατόπεδο των φωνιάδων του ΝΑΤΟ, με την ελληνική κυβέρνηση μάλιστα να γίνεται το καλύτερο στήριγμα ΝΑΤΟ, ΗΠΑ, Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πολεμικά του σχέδια. Γιατί η φωτιά του μπεραλιστικού πολέμου σιγοκαίει στη γειτονιά μας και μόνο οι αφελείς μπορούν να πιστούν ότι την ώρα που καίγεται το σπίτι του γείτονα, το δικό τους θα μείνει ανέγκυχτο. Άλλωστε, οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, αλλά και όλα τα υπόλοιπα αστικά κόμματα έχουν κοινό έδαφος στρατηγικών επιλογών και αυτό δεν είναι άλλο από την προάσπιση των συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτά τα ζητήματα άλλωστε βρίσκουν μεταξύ τους και συμφωνούν. Αυτό φαίνεται και από τις μετακινήσεις βουλευτών από το ένα κόμμα στο άλλο, από τη μία κοινοβουλευτική ομάδα στην άλλη, που το τελευταίο μάλιστα διάστημα νομίζει κανείς ότι άνοιξε μεταγραφική περίοδος στην πολιτική σκηνή. Απέναντί τους είναι μόνο το ΚΚΕ. Η πρότασή του, οι θέσεις του, η πρωτοπόρα δράση του, αυτό που συμφέρει τη νεολαία, είναι να χάνουν διαρκώς οι κυβερνήσεις και τα κόμματα αυτού του συστήματος. Η διαφορά υπέρ της νεολαίας, υπέρ της ζωής της και των δικαιωμάτων της, μπορεί να γίνει μόνο με πιο δυνατό ΚΚΕ. Γι' αυτό το λόγο θέλουμε να καλέσουμε την νεολαία να δώσει το παρόν στην εκδήλωση που οργανώνει η τομεακή οργάνωση της Ρόδου στις 9 του Φλεβάρι στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο Αμφιθέατρο Ισογείου στις 6.30 ώρα, να συζητήσουμε να μας πούν τη γνώμη τους, τους προβληματισμούς, τις δυσκολίες που συναντάνε μέσα στους χώρους τους καθημερινά στη ζωή τους, να ανοίξει κουβέντα για τις θέσεις της ΚΝΕ για την νεολαία με βάση και τα προβλήματα που έχει ο κάθε χώρος,
Άλλωστε, ο μιλητής στην εκδήλωση θα είναι ο σύντροφος Θάνος Μπίμπας, μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου του ΣΚΝΕ, που μέχρι πρόσφατα ήταν και υπεύθυνος της Επιτροπής Αιγαίου, με γνώση της περιοχής, των προβλημάτων μέσα στους χώρους νεολαίας. Έχει βρεθεί άλλωστε στο νησί μας πάρα πολλές φορές για περιοδίες, εκδηλώσεις, ομιλίες. Μπορεί η όλη διαδικασία του συνεδρίου μας να φτάνει στο τέλος της την επόμενη εβδομάδα με την ολοκλήρωσή του. Όμως οι πάλι για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών και δικαιωμάτων της νεολαίας και του λαού δεν σταματάει ούτε θα σταματήσει. Έχουμε μπροστά μας πολλές μάχες που θέλουμε η νεολαία να βρεθεί στο πλευρό της ΚΝΕ. Γιατί εκεί είναι η θέση της. Στην πάλι για το πιο όμορφο και πανανθρώπινο ιδανικό, στον δρόμο για έναν κόσμο, στον πόη των ονείρων και των ανθρώπων, και αυτός ο κόσμος δεν είναι άλλος στο σοσιαλισμό. Σας ευχαριστούμε πολύ.